Ωραία. Δεν βλέπω το λόμπι σου. Τα invite μου τα βλέπεις. Το invite το πατάω. Worldwide πήγαινε εσύ από Αγγλία. Έχεις password. Αν σου ζητήσει τα πεντάρια. Θα ανεβάσω λίγο το brightness μόλις μπούμε. Πρώτο σες. Ωραία μισό. Γιατί δεν παίρνεις κάπτεν. Δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως. Ωραία, που είχε password στις θέσεις. Has joined your channel. Hello. Shaka. Ακούω πήρες την αρκάδα. Ναι. Ακούω αμπές φιλέ. Μπαίνω. Θέλω να δουλέψεις το υδρόφωνο. Πάνω στο υδρόφωνο. Μην τη γυρνάς ακόμα. Άσε τη δίζελ να κρατήσει την ενέργεια. Και βάζω great ή full speed μέσα στο half. Καλά είναι και άσε. Ξέχνει τώρα να βρούμε. Άμα δεν κατεβούμε κάτω, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει το υδρόφωνο. Αυτό είναι στα 10. Το τρέχινο είναι στα 10. Τη στιγμή να εδώ πάνω είσαι. Κατέβασε. Είδα ένα βίντεο πως παίζει το Terrex Climber. Τη βασική ιδέα. Τώρα μπαίνει πρώτη φορά μέσα. Thank you.
Δεν είμαστε south, να ξέρεις. Κατέβασε τώρα. Ναι ρε, κάτσε. Ήρθατε, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και το άλλο μαζί. Εσύ δυσμίσα το βάζει. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πήγαινε το σταβέα. 11, 12. Τι θες να πάρω? Ό,τι και να πάρεις, τι χρώμα. Το ίδιο, ναι. Άμα ήταν, άμα έξερα για 12 θα το έκανα κατευθείαν με το negative. Συμπαίδροφο. Τώρα είσαι από κάτω. Το πύργος είναι έξω. Α, στα 10 είναι ακόμα έξω. Το περισκόπιο, ναι. Για τον πύργο, λέω. Δες πάλι, λοιπόν, βλέπω... Ακούω κάτι μαλάκια σχεδόν 90 μοίρες δεξιά μας, κάτσε να χαμηλώσω γκέι. User joined your channel. Έχει ωραία γραφικά, ρε, τι λέει. Πιάνω στις 110 περίπου 100 μοίρες. Δεν έχει τίποτα ψυχή. Κάτσε να το γυρίσω. Άκου, χρειάζεται και εκπαίδευση, άκου, ε. Ναι, δεν ξέρω, Χριστό. Κάτι βασικά ξέρω. Ωραία. Ό,τι είδα στο βίντεο, δηλαδή. Έλα, να αρχίσουμε το υδρόφωνο. Τι να σας κάνω τώρα, βαριόμουν να πάω να πάρω και εγώ πέσει σε αυτό. Ποιος άλλα θα σας πάει, 1,5 γίγα παιχνίδι. Λοιπόν. Τι? 1,5 γίγα είναι το παιχνίδι. Κάνε κλικ να μπει στο υδρόφωνο, με το δεξί κλικ βγαίνεις. Γιάννη. Ε, Γιάννη. Έλα ρε. Πες μου το Isai Bank. Τι? Έχω. Ωραία, πάρτο μου το τέτοιο και στείλει το μου σε μήνυμα το e-bank να στείλει. Σωτηρή, θες να σου πάρω εγώ το παιχνίδι και να τα βάλεις στο HMC τα λεφτά? Περίμενε. Όποτε σου έρθει, ρε παιδί μου, απλά 20 τόσα ξέρω εγώ σαν είναι. Περίμενε ρε, μη... Εντάξει. Κάτσε, γιατί νομίζω με PayPal το... Okay, λοιπόν, μέχρι να τα βρήσεις εγώ από λίγο στην άκουα. Άκουα, το υδρόφωνο είναι ένα ακουστικό, ξέρω εγώ, που δουλεύει κάτω από το νερό. Είναι για να ακούσεις μηχανές από τα πλοία. Λοιπόν, αριστερά σου έχεις τα δύο κουμπιά, το high pass και το low pass. Το low pass είναι για να ακούς μηχανές υποβρυχία, το high pass είναι για να ακούς τα βαπόρια. Άστα full, για την ώρα δεν μας ενοχλούν. Αυτό που θα παίζουμε πάρα πολύ είναι το volume από δεξιά κάτω δεξιά και το gain. Το gain είναι το μπουστάρισμα που δίνει στον ήχο. Λοιπόν, όσο μεγαλύτερο είναι το gain, τόσο, σε τόσο ευρύτερη περιοχή ακούς και σε τόσο μεγαλύτερη απόσταση ακούς. Δηλαδή, όποτε σποτάρεις κάτι με τη βελόνα σου, ξέρω εγώ, θα παίζεις να χαμηλώνεις το gain και να προσπαθείς να το κάνεις pinpoint. Και περίπου, το gain κάθε αριθμός είναι περίπου 1000 μέτρα. Δηλαδή, άμα το πιγκάρεις κάπου στο 4, ας πούμε, είναι κάπου στα 4 χιλιόμετρα μακριά. Αχα. Τώρα είχα σποτάρει εγώ κάτω σε 110 πριν και... Α, δεν έχουμε γυρίσει ακόμα. Έχουμε γυρίσει, ωραία. Με το μοχλό κάτω, με το ποντίκι σου κάνε κλικ και τράβα το να γυρίσει βελόνα περίπου μπροστά και να δεις τι μπορείς να ακούσεις. Δώσε. Και άμα είσαι και DPS ή στο ποντίκι, πάτα το γιατί είναι λίγο αργό το ποντίκι εδώ. Users join your channel. Άμα δεν ακούς τίποτα, ανέβασε το gain. Ναι. Από το πηγάδι, ή δεν είναι όπως παλιά. Πολύ χαμηλά είναι. Πολύ χαμηλά είναι. Έτσι να δούμε πως είναι δικό μου το θέμα. Τσιμπάς τίποτα, άκουα. Όχι, και εγώ την ακούω από το πηγάδι. Από το πηγάδι.
Άμα δεν ακούς τίποτα, ανέβα στο gain, βάλω στο 10 ξέρω εγώ και ψάξω όλη την περιοχή. Επίσης, αν γυρίσεις τη βελόνα προς τα πίσω όσο τρέχουμε, ειδικά με το diesel και με το electric λιγάκι, θα ακούς τη μηχανή τη δικιά σου, οπότε μην τριγκαριστείς. Ναι. Όταν, όταν είμαστε έξω και έχεις το gain full, αυτό χτυπάει γύρω στις 120 από δεξιά και ανάλογα από αριστερά, ρε παιδί. Δηλαδή όλη πίσω γωνία σου, ξέρω εγώ, είναι dead zone. Πρέπει να κάνουμε στροφή 90 μοιρών για να ακούσεις καλά. Ναι. Λοιπόν, γύρνα το γύρω-γύρω, παίξε και με το gain και πες άμα πιγκάρεις κάτι. Τώρα είσαι πιο καθαρά, λέει, και πάλι σε χαμηλά. Οπα, έχουμε κάτσει, έχουμε βγει έξω, κάτσε να χαμηλώσει κι άλλο. Τώρα δεν ακούς τίποτα, γιατί είμαστε έξω από το νερό ουσιαστικά. Ωραία. Όταν ανεβάζω μπάλαστα. Έχω βάλει και το περισκόπιο εδώ. Τώρα είμαι καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Είναι υποφερτό, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, ναι. Υποφερτό, οπα, κατά μαλακιά. Κάτι ακούτε. Τώρα ακούγεται και μας μιλάς μέσα από κουτάκι τσίγκινο με σπάγκο. Α, μαλάκα, μου φύγε το ποντίκι, πάτσα δεξί κλικ και φύγαν όλα. Λοιπόν, είμαστε στα 16 μέτρα τώρα και πάλι θα ακούσε κάτι λογικά. Δεν βλέπω. Κάτσε, σε πάω στο 12. Και τώρα ακούγουμε το τσίγκινο με σπάγκο. Να τον πάτω, ρε μαλάκα, ακούγεις. Πολύ χαμηλά ακούγεις. Εγώ. Ακόμα. Λοιπόν, στις 30 μοίρες, στα 4 χιλιόμετρα ακούω κάτι. 30 μοίρες από εμάς ή από το... Ναι. Α, ναι, δεν το εξήγησα αυτό. Μαλακιά. Για πες. Ωραία, γράμμισε το στο βυθόμετρο. Να μας το κρατήσει το ύψος. Ωραία, πάω στο 12. 30 μοίρες δεξιά μας είπες. Ναι. Κούρεψε εδώ. Από πάνω, οπτικά δεν έχω τίποτα. Μέσα στα 12 ντάν τώρα. Αυτό είναι high pass ήχο, γιατί όταν το χαμηλώνω ακούω high pass. Λοιπόν, η πάνω έχεις δύο καντράν. Το πάνω το καντράν με τους αριθμούς και το από μέσα, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εξωτερικό είναι με τη φορά, είναι οι μοίρες από την πλώρη του πλοίου. Και το εσωτερικό είναι η πηξίδα, η μαγνητική. Άρα το μέσα λέω εγώ. Άρα εσύ λες το μέσα, δηλαδή άμα το κοιτάς τώρα που είναι στο 30. Ωραία, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, δε. Άρα πρέπει να πω ότι είναι στις περίπου στις 327. Καλώς, γυρνάω δεξιά 15 μέρες. Για δες τώρα είναι ευθυγραμμισμένο. Συνηθείτε λίγο να δεις, άκουα ότι είναι, έχει ευθυγραμμιστεί το βρίσκο, τον ήχο. Μισό. Άρα πάω τη βελόνα στο 0. Ναι, 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 στο 0. Κάτι πάνω το πάνω. Ωραία, κοιτάμε 320 περίπου. Τι πας κάτι? Περίμενε. Όχι, ακόμα, τώρα μου το δείχνεις στις 335. Ναι, Άντωνη. Έλα, ρε. Τη Δευτέρα θα στα δώσω όμως. Εντάξει, όποτε μπορείς. Λοιπόν, γυρνάω 335. Όχι, όχι. 335 δικές μας ή με βορά. Κάτω η πηξίδα. Ανητική, σωστά. Γιατί η άλλη κάρτα που έχω, ο μισθός μπαίνει τη Δευτέρα, γι' αυτό το λέω. Σε 3.30 τώρα. Κις, κάπου εκεί. Για, βάλε κι άλλο, κι άλλο. Δικά τίποτα. Εδώ είμαστε. Πάψωγα. Λοιπόν, τώρα που βρήκαμε το στίγμα... Παίζετε όλοι σας ένα που πήγε ο καθένας. Τώρα που βρήκαμε το στίγμα,
Δεν χρειαζόμαστε άλλο το υδρόφωνο, άρα ανεβούμε στην επιφάνεια και θα ανοίξουμε τις diesel για να πάμε φούντο. Είπες γύρω στα 4, είναι έτσι? Ναι. Κομπλέ, σηκώνομαστε. Όσο πήγαινε στα 4, δυνάμωνε φουλ ο ήχος. Λοιπόν, έλα στο engine room. Τώρα τα ballast, οι δεξαμενές δηλαδή, είναι γεμάτες νερό. Για να σηκωθούμε, πρέπει να τις φουσκώσουμε με αέρα. Λοιπόν, έλα σε αυτόν, στο κόκκινο ολιβιέ, τον αριστερό. Ωραία. Εδώ πέρα έχεις το tank pressure. Λοιπόν, το κεντρικό σου καντράν, αυτό που έχει το πράσινο, είναι πόσο συμπιεσμένα αέρα έχουμε. Άμα μας ξεμείνει αυτό και είμαστε κάτω τη θάλασσα, πεθάναμε. Αριστερά, τα δύο καντράν, αριστερά και δεξιά, είναι το αριστερό και δεξί ballast. Είναι πόσο νερό έχουν μέσα. Τώρα όπως βλέπεις είναι και τα δύο στο 50, είναι full. Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα πιάσεις, θα γυρίσεις το λευγέ αριστερά, έτσι ώστε να αδειάσουν τα ballast. Ωραία, ωραία. Φύγει το νερό και να μπει. Για να γεμίσει αέρας. Αυτά τα είδα και εγώ τα βίντεο, τα ξέρω. Έτσι, έτσι. Δηλαδή τώρα είμαστε. Είμαι εκπαιδευμένος. Γύρω το full. Full. Δηλαδή όταν είναι γεμάτες οι δεξαμενές. Full είναι, δεν πάει άλλο. Όταν είναι γεμάτες οι δεξαμενές είμαστε neutral. Μετά δηλαδή πάμε που θέλουμε. Τώρα γινόμαστε μπαλόνι, φουσκώνουμε. Ωραία, τι γίνεται. Άψογα. Κλείσε. Γυρνάω δεξιά. Ωραία. Γυρνάω σε diesel. Ναι. Ωραία. Full speed. Έλα πίσω αυτό μαζί μου. Τώρα που χάσαμε λίγο συμπιεσμένο αέρα, πρέπει να το ξαναγεμίσουμε. Εδώ πέρα μπροστά σου, εκεί που κοιτάω. Έχει την βαλβίδα. Μπράβο, είναι ο κομπρέσορας. Αυτό θα το άρθει. Το είδαμε ότι το χάσαμε τον αέρα. Α, από εκεί, Από εκεί. Και επίσης αριστερά σου, έχεις εδώ πέρα που κοιτάω, έχεις δύο καντράν. Το δεξί καντράν είναι το ίδιο πράγμα, οπότε μπορείς να το δεις από εδώ. Χάσαμε από το 200 που ήταν. 201, ναι. Λοιπόν, άνοιξε τον κομπρέσορα για να γεμίσουμε αέρα. Και έχει το δώσεις που θα δεις το καντράν πότε γεμίζει. Μόλις γεμίσει, κλείστο γιατί κάνει φασαρία. Πάω στο υδρόφωνο εγώ να δω τι θα φάσει. Πάω στο υδρόφωνο, μάλλον, καθόμαστε επιφάνεια. 4 μέτρα... δεν είμαστε ακόμα επιφάνεια. Δεν πιάνει. Δεν είμαστε ακόμα. Φίλε, είναι το πιο γαμάτο παιχνίδι. 4 μέτρα... Με τη ροδέλα σου. Ωραίο. Κάνε για να κατεβάσω να πω κι εγώ. Ωραία, πες τα εσείς, άρχισα να κάνω εγώ. Έλα εδώ σε μένα. Το βλέπεις. Έτοιμος ότο. Σηκώνεται σωστά ή με τα βελάκια? Αυτό με το W σηκώνεται και κατεβαίνει. Σωστά. Και με το AD γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Για σαν από εκεί και άλλα εδώ. Έχουμε οπτική. Είναι ο πίνακας. Είναι ο πίνακας των πυλών. Ωραία. Από ό,τι θυμάμαι έχει 4 μπροστά και ένα πίσω. 4 μπροστά και ο 5ος είναι πίσω. Σωστά. Έχει επιλογές off. Το πάνω δεξιά. Με βλέπεις που τα κουνά τώρα, έτσι? Ναι, το βλέπω. Ωραία. Αυτό το off σημαίνει ότι ό,τι ρυθμίσεις βάλω εδώ πάνε χειροκίνητα.
Ωραία. Δηλαδή, ό,τι του δώσω εγώ χειροκίνητα θα ρίξει. Mm-hmm. Αν το βάλω στο AP, είναι το attack periscope. Όπου του γυρνάει το attack periscope, δίνει αυτόματα συντεταγμένες και γωνία για να φύγει εκεί που το περισκόπιο. Μόνο συντεταγμένες και γωνία. Όλα μόνο τα. Συντεταγμένες και γωνία. Ταχύτητα και το range of reach. Όλα τα κάνω εγώ. Ωραία. Έχει το OP που είναι το observation periscope που είναι από το κάτω το περισκόπιο. Ωραία. Και έχει και το ούζο. Το ούζο είναι το πάνω. Είναι τα κέρια που έχει πάνω. Ναι, σωστά. Ωραία. Single shots από εδώ ρυθμίζεις τα single shots. Ποια τροπή θες να φύγει. Σωστά. Και ευθεία κάτω έχει το σάλβο. Το σάλβο συνδέεται με το κάτω το τέτοιο, το κάτω το knob, στο οποίο ρυθμίζει σάλβο τι να φύγει. Έχει 1, 3, 2 και 5 και 4. Όλες ναι. Οι προστινές να φύγουν. Ναι. 2, 3, 1, 3, 2, ναι, 4 ναι. κτλ. Ό,τι κλικάρεις και στο σάλβο είναι για να φύγει. Αρχιβεί που κάνεις όλες τις ρυθμίσεις σου και είσαι κομπλέ με αυτό. Αυτό όμως θέλει πολύ καλή γνώση με το navigation. Ναι. Και με το navigation μπορεί να βγάλει από το periscope το μήκος, να ρυθμίσει την ταχύτητα των τορπιλών, θα σου δώσει τα στοιχεία, θα τα περάσει εδώ πάνω και κλικάροντας στο space, πατώντας space, έχει όλη την τορπίλη. Εάν θα δεις τώρα ότι αν το πάω στο off και βάλω για την 5, το λαμπάκι αριστερά γίνεται κόκκινο. Ναι. Αυτό σωστά. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να το ρίξω. Σωστός. Δεν έχω σωστές παραμετροποιήσεις για να φύγει ο πυραμός. Οκ. Ωραία. Δεξί κλικ και βγαίνει. Και αριστερά σου, εδώ είναι οι μηχανές πάνω και το ράντερ κάτω. Δηλαδή μπορώ και εγώ να στρίψω από εδώ πάνω και να ρυθμίσω. Ναι, από το να κατέβεις πάλι κάτω, ας πούμε. Σωστά. Έχουμε βγει επιφανειά. Ναι, και έχουμε και 5 μαλάκες μπροστά. 250 από την πλώρη. 350. Από την πλώρη 350. Έχω οπτική. Δεν είναι 3. 2. 4. 6. 6. Με πράγμα. Ναι, 6. Πες να το δεις. 6, 6 ναι. Είναι ακόμα στο διάλειο τη μάνα. Πες το attack periscope να το δεις. Ναι, ναι, το βλέπω. Κάνω και το zoom. Ωραία, πιάνω, ανοίγω και μία hatch να βγούμε έξω. Κάνω και μία χαζό. Zoom πώς κάνω. Με τα βελάκια. Ροδέλα μία φορά πάνω, ένα zoom έχει. Το 6 και το 1,5, σωστά. Ωραία. Απλώς το 6 για να τα βγάλεις είναι επί 10. Σε 17 λεπτά μου λέει. Επί 4, κάτι τέτοιο το θυμάμαι. Ωραία, και βλέπω εγώ τώρα το τι έχουν τα πλοία και γίνεται αναγνώριση όπως είδα στο βίντεο. Σωστά. Ανέβα πάνω. Ωραία. Ούζο. Είναι αυτά εδώ τα κιάλια. Εδώ. Ωραία. Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Εδώ μπροστά μπορείς να χειριστείς πάλι ράντερ με την πηξίδα. Ωραία. Έχει άλλη μια πηξίδα για να κοιτάει πίσω. Τα aircraft gun. Ναι, σωστά. Για... αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα. Ωραία. Και το κανόνι, στο οποίο όλα κατέβα από εδώ. Που είναι 80, αν θυμάμαι καλά. Μπαίνεις εδώ στο deck gun. Θέλει λίγο με το WS του δίνεις τα υψόμετρα για να αεροδέλα, κάτσε να το δεις. Ναι, ναι. Βλέπεις. Ναι, και δίνεις τα υψόμετρα. Το δίνεις ύψος και κάνεις βολές. Σωστά. Ωραία, πάμε. Είμαστε interceptor, έτσι, πάμε πάνω τους καρφί. Ναι. Μπες μέσα και κλείσε και το χάτσο όταν... Άμα δεν κλείσει το χάτσο έχουμε θέμα. Καλά, το καταλαβαίνω. Ωραία, ραβ. Ναι. Μείον 5 μοίρες το ράντερ. Μείον 5. Μείον 5. Κομπλέ. Κομπλέ, θα τους πω να το πλάι. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ χρήσιμο εργαλείο Aqua είναι πατά το σε. Ναι. Το ανοίγει το mission με το briefing και το χάρτη. Αν πας πάνω αριστερά, έχει recognition manual, distance tablet, radio log και direction finder log. Ωραία. Κομπλέ. Recognition log, αν πας στα merchants, βλέποντας το τι είναι, διαλέγοντας επιλογές, ψάχνεις να βρεις
βλέποντας που είναι το φουγάρο, που έχει τα τέτοια. Σωστό, ναι. Ωραία. Πάνε λίγο στα warships. Αυτά είναι τα warships που αντιμετωπίζουμε. Οκ, okay, πήγαινε στο Flower Class Corvette. Περίμενε, warship. Πώς πάω πίσω, πάνω αριστερά. Το βρήκα. Warships, ναι. Flower Class Corvette. Αυτά. Σου δίνει το εκτόπισμα που έχει, 925 τόνους, 62 μέτρα μήκους, 4 κάτω από την επιφάνεια, 10 είναι το beam του, δηλαδή όταν σε κοιτάει το μήκος του έχει 10 μέτρα. Σωστά. Maximum ταχύτητα 16 knots και 20 μέτρα ύψος. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι 20 μέτρα ύψος. Ναι, με ενδιαφέρει για το ύψος. 20 μέτρα ύψος, να ξέρεις, είναι από το ψηλότερο σημείο μαζί με τις κεραίες. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι από το φουγάρο, οκ. Okay. Όχι. Από τη θάλασσα μέχρι το ψηλότερο σημείο. Σωστά. Distant tablet. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι παίζει αυτό. Τέτοιο είδος μαθηματικό. Ξέρω εγώ τι είναι. Είναι όταν βγάζεις το zoom, ανάλογα το zoom που έχεις. Όταν είναι για να βγάλεις την απόσταση με τη διόπτρα. Αν το έχεις το 1,5 είναι τα συγκεκριμένα, με το άλλο είναι τα υπόλοιπα συγκεκριμένα. Στα radio log και το direction finder είναι τα θέματα του radio man που είναι, σε άλλο, είναι στο πάτο. Το κάτω deck, εδώ που είναι το δρόμο. Θυμάσαι, άρεσε την εξίσωση για να βρεις την απόσταση με τα τέτοια, με τις γραμμές. Οι γραμμές αριστερά σε δεκάδες με το ύψος, δεν λέτε. Άμα θυμάστε την τέτοια, την εξίσωση σε δεκάδες επί του ύψους δια... δεν τη θυμάμαι μια ψηλή δια 4 το θυμάμαι εγώ. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε 60, έχουμε το τέτοιο, το ύψος του ανάλογα το τι θα δούμε στα κιάλια. Λοιπόν, αυτό το ύψος του είναι 15. Ωραία, είναι 15. Βλέπουμε στα κιάλια πόσο το βλέπουμε. Στα 2. Επί 2. Ωραία, άμα το έχεις στο zoom το 1. Στο 2 το zoom. Στο επί 6 το έχεις. Δηλαδή. Ωραία. Αριστερά είναι το... πώς το λένε. Αριστερά είναι στα 2. Αριστερά είναι τα μέτρα του πλοίου και το pass, το επάνω νομίζω είναι το πόσο το βλέπεις. Άρα αυτό είναι στα 15 είπαμε. Δηλαδή πόσα τέτοια σου έβγαλε νταμάκια στο κάθετο, στο ψι άξονα. Άρα είναι στα 2800 περίπου. Ναι. Για ξαναπες το. Βασικά κάτσε να ανέβω πάνω να το βλέπω κι εγώ. Η αριστερή τέτοια. Ωραία, βλέπω κι εγώ το πιο μπροστά, οκ. Okay. Μαλάκα έχει η κορβέτα. Πού ρε. Προπομπός του τέτοιου είναι. Όχι, ναι, ναι, αλλά είναι από την άλλη. Δώσε ράντερ συν 20. Αυτός που είναι πάνω τώρα βλέπει και τα ράντερ και μπορεί να δει και τις μοίρες μου. Έχει χέρι δηλαδή. Πες να αισιώσω. Ω, μη μεγαμάς. Συν 20 σου έδωσα. Α, εννοείς συν 20 τέτοιο. Δεξιόστροφα 20 μοίρες δηλαδή. Ωραία, πάω αριστερά μείον 10. Μην πας άλλο αριστερά, αριστερά. Δώσε 10 μοίρες, δώσε συν 10. Πες που είμαστε, με τις πρόσθεσες 10 και στρίψε δεξιά.
όλα πιάτο. Τώρα που το έχουμε στη μηχανή τη diesel και full speed, μας ακούνε full αυτοί. Ακόμα κάνεις κάτι? Όχι, για πες. Λοιπόν, αριστερά, βασικά άκυρο το αριστερά, τα ballast print, τα άκουσες που τα είναι, τα είναι δεξαμενές με το νερό. Όταν τις γεμίζουμε, τώρα είναι άδειες, είμαστε neutral buoyancy, δηλαδή η πλεύση μας είναι neutral και το πάμε όπου θέλουμε με τα πτερίγια, δηλαδή δεν είμαστε πια μπαλόνι. Για να βάλουμε νερό έχουμε και άλλη μια δεξαμενή, η οποία είναι στα δεξιά σου, είναι ο δεξής κόκκινος λευγές εδώ πέρα μπροστά, το negative tank pressure και το negative tank vent. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά όταν θες να κάνεις γρήγορη βύθιση χωρίς να χρησιμοποιείς τα πτερίγια, χρησιμοποιείς αυτό, μια εξτρά δεξαμενή που σε βαραίνει και σε πάει κάτω τούβλο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μπες στο station μέσα. Ωραία, σε αυτό, ωραία. Λοιπόν, ο πάνω μην το κάνεις τώρα, αλλά ο πάνω λευγές είναι για να το γεμίσεις. Δηλαδή το στρίβεις και γεμίζει δεξαμενή. Και μόλις γεμίσει, γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα. Και μόλις γεμίσει, το στρίβεις πάλι και κλείνει αμέσως. Και ωραία. Ο κάτω λευγές είναι για να του δώσεις αέρα, να του δώσεις πίεση για να διώξεις το νερό όταν θες να το αδειάσεις. Ωραία. Το πάνω το γεμίζει, δηλαδή το άλλο το αδειάζει. Σωστά. Και βλέπεις το αριστερό καντράν είναι πόσο νερό έχει μέσα δεξαμενή και το δεξί καντράν είναι το γνωστό καντράν με το νερό. Ωραία. Αυτό, απλά θα το χρησιμοποιήσουμε. Ο αέρας αυτός γεμίζει με πάλι το ίδιο όπως το προηγούμενο, με τον ίδιο όμορφο. Ναι, 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 είναι το ίδιο σύστημα. Τον ίδιο αέρα έχουν όλα. Εντάξει. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε με τη δεξαμενή, έχουμε δύο, για να γεμίσουμε τις κυρίες δεξαμενές, έχουμε δύο σημεία. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα μπροστά μου, το forward ballast. Και το πίσω είναι αντίστοιχα πίσω. Οπότε. Άρα το ανοίγουμε αυτά για να πάρει. Μπράβο, νερό. Αυτό το πατάς απλά, δεν το κάνεις με το χέρι. Το πατάς και μόλις το πατήσεις, αν δεις εδώ μπροστά, ανάμεσα από τις δύο λευγέδες έχει μια μαλακία που λέει closed. Αυτά είναι τα flaps τους. Το ανοίγεις και μπαίνει μέσα νερό. Το κλείνεις. Βασικά, άμα το κλείσεις, μετά μπορείς να ρίξεις μέσα αέρα και να διώξεις το νερό. Άμα αρχίσεις να πάρεις αέρα είναι ανοιχτό, απλά θα φύγει ο αέρας έξω. Ωραία, οπότε το ανοίγεις, γεμίζουν και το κλείνεις, για να είσαι σίγουρος. Ωραία. Ξέρεις ότι έχουν γεμίσει δεξιά σου από το ballast tank pressure valve, τα δύο κάτω καντράν. Κάπου εδώ, 20 μοίρες, δώσε 20 μοίρες. Water και μετά τέτοιο. Πρέπει να δοκιμάσουμε να ρίξουμε το ορφύλι τώρα. Κόψε ταχύτητα. Half, ναι. Με ποιο κούμπι τα κάνεις και τα δύο, με το shift. Ναι. Ωραία. Ακουά, πες λίγο στο κάτω το περισκόπιο και βγάλει μου μέτρα για το τάνκερ. Το πρώτο. Το πρώτο δεξιά, δεν λες. Ή το πρώτο 6 αριστερά. 6 λεπτά ακόμα. Δεν σ' άκουσα, το πρώτο αριστερά. Δεξιά. Δεξιά, ωραία, μισό. Γιατί είναι. Ναι, για εμείς ο μπάλας θα τα έχουμε έτοιμα, μας πάρει χαμπάρι άλλος. Ναι. Έξι μου βγάλε. Δεν είναι. Να είπε. Βγάρω πίσω. Βγάρω πίσω, μπροστά νησίδα. Μπροστά είναι η γέφυρα, ναι. Type 16, πως είναι heavy tanker type 16. Okay.
9 κόμπι. Τώρα αυτό ρε μάλακα, δεν πάω να πω τι είναι. Έρχομαι πάνω. Γέφυρα μπροστά, φουγάρω πίσω. Μέξω. Το πρώτο κοιτάς έτσι. Ναι. Γέφυρα μπροστά, φουγάρω πίσω, ψηλή κεραία πίσω. Λοιπόν, έχει King Mast, Mast και Funnel. Okay. Πώς μην το πες? Μήπως είναι Mast, King και Funnel. Το engine το έχει πίσω. Ωραία, είναι aft. Ωραία. Ωραία. Είναι από ό,τι είδα πρέπει να είναι. Λίμενε. Γέφυρα μπροστά όμως. Η γέφυρα μπροστά είναι, πρέπει να είναι τέτοιο. Αν και νομίζω είδα κι άλλο κομμάτι πιο μπροστά έχει, πρέπει να είναι split. Passenger δεν είναι. Όχι. Α, μπορεί να είναι composed. Ωραία. Islands έχει μόνο μπροστά. Ωραία. Και πως πάει η σειρά? Μεγάλη κεραία πίσω. Δύο κεραίες, μεγάλη πίσω. Μεγάλη πίσω. Δεν είναι το 16. Να βγω στο main και να τους ανοίξω. Μας έχουν πάρει χαμπάρι. Πρέπει να είναι το 39. Πώς πήρε χαμπάρι? Μας έχουν πάρει χαμπάρι και φεύγουν, στρίβουν αριστερά. Στρίβουν αριστερά και ο άλλος. Το άλλο είναι το πολεμικό το τέρμα. Αν του ρίξω στις μηχανές μπορώ να το καθυστερήσω γι' αυτό. Όχι, περίμενε. Δώσ' μου μείον 15. Μείον 15. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δώσε, 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 δώσε. Όπα. Ωραία. Βάλω στο μπούτσο του έτσι. Δύο λεπτά. Πόσα μέτρα είπες είναι? Πόσα HM είναι? Μπορώ να σου κάνω αποστασιομέτρηση με το main gun άμα θες. Α, πόσα είναι, περιμένε. Δεν βρήκαμε ποιο είναι, εργά μου. Να φύγει πρώτη. Σου είπα, είναι το type 3, medium tanker, type 39. Γυρνάω electric και βάζω full speed. Και δώσε μείον 10 μοίρες. Μείον 10.
και μετά κάνει dive στα 12. Καλώς. Ξεκινάω dive. Λοιπόν, άρα είναι... Έλα στο πάνω περισκόπιο, έλα στο τάκ. Το Type 39 είπες. Να. Medium tanker, Type 39. Στάνταρ είναι αυτό. Ναι, στάνταρ είναι αυτό. Με ύψος έχει... Mass high 35. 35 μέτρα. Έλα στο πάνω περισκόπιο, κάτσε. Να κάνει από εκεί πέρα τις ρυθμίσεις σου. Λοιπόν, λίγο το δεξιά πάει. Είναι στο, στο 6 το ύψος του. Επί 6 το zoom. Επί 6, όπα. Επί, ωραία. Στο δεξιά επί, πίνακα, είναι 6 το είναι ύψος. Στο δεξιά πίνακα. 6 μέτρα. 6. Πόσο μου είπες ότι ήταν τα μέτρα του? Θα σου πω τώρα. 35. Ωραία. 6, 35. Είναι στο 50 με 55 μέτρα δηλαδή. Τι εννοείς? Όχι, είναι περίπου στα... Οπα, 6 με 35 είπαμε. Άρα είναι στα... 22,7. 22,7 κάπου εκεί είναι. Ωραία, σημάδεψέ μου λίγο μπροστά. Ωραία, σημαδεύω. Το τέτοιο σημαδεύω, το πλοίο. Μπροστά του. Α, το μπροστά. Εκεί που είναι να πάει. Ωραία, ωραία, το σημαδεύω. Θα τα κουπέρεις που βγαίνεις. Ναι, ρε. Για πάντα space εσύ. Έριξε. Για να ρίξεις εσύ πρέπει να το έχεις στο full manual. Ή να το κάνεις slave κάπου αλλού από το δεξιά. Ωραία, έχει φύγει. Είδες που είναι διαβασμένος μαλακάκου αυτά, δεν τα ξέρω εγώ. Είδα το βίντεο ρε, ό,τι θυμάμαι τώρα. Για κάποιο λόγο γυρνάει τώρα μόνο αριστερά. Ραζ βλέπει αυτό το περισκόπιο. Το κάτω ναι. Το νου σου στον δεξιά, στο καταδρομικό. Είναι γύρω στις 60 μέρες από εμάς δεξιά και ο έρχεται κατά πάνω μας. Dive. Πάνε, πάνε, πάνε σαν dive, πάνε σαν dive. Δώσε... 30. Τώρα είναι στα 5 το... Μπαίνουμε μέσα. Τώρα δεν θα βλέψει. Δεν πειράζει. Όχι ρε μαλάκα. Τι, ξεχάσαμε το όριο. Πες το πίσω σου. Στα video settings τι να βάλω? Άστα όπως είναι ρε. Ω, έχει σόναρ ανοιχτό αυτός ρε. Το βενώ κι άλλο. Στα 30 είναι καλά, να το πάω κι άλλο κάτω. Κατέβα, κατέβα, 60. Έρχεται στις 30 από εμάς. Πέντε, πέντε, πέντε κωδικό, ναι. Έχετε.
έχει 60. Θα σα πάω. Ράδιο Μαναμπό. Κατέβα κι άλλο, κατέβα κι άλλο. Κι άλλο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κατεβούμε κάτω. Γιατί μας κυνηγάει η κορδόνα. Κι άλλο. Έλα στο υδρόπονο και θα καταλάβεις. Α. Έλα εδώ και άκουσα. Θα μιλώ το μηχανές. Α, υποβρύχιο είναι. Ευθυγράμμισε το, όχι ρε. Α, το σόναρ του δικό του, ε. Το ντρόιερ είναι. Α, είναι στα 200 ρε φίλε. Εγώ τι θέλετε να κάνω. Σταμάτα τις μηχανές. Dead. Ωραίος. Ευθυγράμμισε το. Στη γραμμή σε το μην έχουμε κι άλλο πάτο. Άκου να σβήσει τα σόναρ εσύ, άκουα. Να σβήσω, α ναι θα περιμένω. Μισό σε σότο γιατί έχουμε θέμα εδώ. Σότο σε περίεργο, σε περίεργη φάση μας πέτυχες. Ναι εντάξει. Απλά απολαύσα. Τον ακούς? Ακόμα. Απομακρύνεται. Πρατάζεις, δεν ακούω τίποτα. Ωραία, γύρνα στους μπροστινούς. Γύρνα στους μπροστινούς, άκου τους μπροστινούς. Ωραία. Βγάλουμε μια απόσταση για τους μπροστινούς. Ράστα στη μηχανή. Γυρίσεις στους μπροστινούς, ποιους εννοείς? Ευθεία μπροστά μας έχει τα τάγκερ, αγόρι μου, άκου τα τάγκερ, βγάλουμε μια απόσταση για τα τάγκερ. Α, ναι, ναι, μισό. Ωραία. Ωραία. Περίπου στα δύο κάτι χιλιόμετρα. Ωραία. Ραθ. Full speed. Άσε τη μηχανή, πάνε στη βύθιση. Άνοδο στα 30. Ακουά, εσύ παρέμεινε στο υδρόφωνο για τους ύπους του. Για τους ύπους του να ανοίξει. Πόσο πέντε υποβρύχιο, πέντε. Τι. Ε. Τι πέντε. Πόσα άτομα παίρνει υποβρύχιο. Πέντε. Ένα στο Navigate, ένα πάνω στο Torpilles, ένα στη μηχανή, ένα στο υδρόφωνο εδώ. Τώρα που είμαστε κάτω και έχουμε πάρα πολύ πίεση, δεν βγαίνει ο αέρας, δεν βγαίνει το νερό με τίποτα. Ανοίξανε. Στα 2,5 έχουν ανοίξει, φεύγουν από εμάς.
βάλω δεξιά τη διάφορα. Το κλείσε λίγο το πίσω ballast. Πήγαινε πίσω πίσω στους δύο μεγάλους ελευκέδες. Τι να κάνω? Γύρνα πίσω σου και πήγαινε στα δύο μεγάλα τα κόκκινα. Είναι πάντα το χάς και κλείστα. Πρώτος φτάνουμε. Πιο, δηλαδή τους φτάνουμε πιο κοντά. 40 μέτρα. Κάτσε να κατεβάσω το effect γιατί... Ναι, τα έχω βάλει στη μέση. 35 μέτρα. Ναι, κάπου εκεί. Σάρισα το έχεις, έτσι. Άρα. Φεύγει, παίρνει απόσταση. Κοντά είναι, αλλά παίρνει απόσταση. Κοίτα λίγο στο 0, το δικό μας, και κοίτα αν είναι η μύτη του οχήματος είναι του υπουβρυχίου είναι έξω. Η μύτη του υπουβρυχίου, το calling είναι έξω, ναι. Πάνω από το sonar. Ναι. Είμαστε έξω, είμαστε έξω. Όχι. Το, τώρα έχουμε το έξω τελείως, είμαστε τελείως γυμνοί. Γεμίστε νερό τις δεξαμενές. Ναι, ναι, το ακούω, άναψε. Άναψε σόνα. Έλα. Έξω είναι κάποιος, μαλακά. Πάγαμε μία. Ακόμα ανοιχτό το όχι. Ναι, ναι, ναι. Ανοιχτό το όχι αφήσει. Περίπου στα 20 μοίρες το ακούω τη ζώνα. Σκόχι hard drive. Hard drive, βλέπε τις μοίρες όπως μην χαθούμε. Τι είναι αυτά που κάνεις, Αντώνη? Κάνω στροφή για να περάσω, να φύγω από πίσω του ουσιαστικά. Ώστε να έχει depth charges. Ήμασταν στις 20 περίπου, πάμε στις 60 τώρα. Οπότε τα πλοία είναι αριστερά μας. Δεν έχει κάμερα να βλέπεις απ' έξω τι γίνεται. Για πες, ακούω. Πολύ μακριά ακούγεται. Έχουμε απομακρυνθεί. Όπα, είναι στις 100... στις... το ακούω πολύ... Οπ, έριξε. Στις... 227 μύρες από εμάς. Ράθος στον αέρα. Είμαστε τα έξω από αέρα. Ναι, ναι. Ενέργεια. Τι ενέργεια.
ενέργεια στις ηλεκτροκινητήρες. Κομπλό. Εντάξει, τα κίτρινα είμαστε, 62. Σόναρ δεν ακούγεται. Ακούγεται τώρα, το ξανάναψε στις 282. 82 μοίρες από εμάς. 82 από εμάς. Από τα 2 χιλιόμετρα ακούγεται δυνατά αυτό. Το έχει ακόμα αναμένο. Ναι, ναι. Μας αφήνει τρόπο να κάνουμε. Αυτό σκέψου τώρα. Δηλαδή μας, σαν να μας πλαγιάζει από αριστερά. Βασικά, περίμενε, έχει πάει τώρα από εμάς, έτσι, σου λέω. Όχι πηξίδα, έχει πάει... Κάτσε, απομακρύνεται. 2.65 έχει πάει τώρα. Τον έχουμε αριστερά μας. Συνεχίζει αριστερά μας και προχωράει πιο μπροστά. Δύο ενενήντα. Δύο ενενήντα πέντε. Πάνω μας δίπ. Ακούγεται πιο γρήγορα το σοναρ του. Είναι κοντά. Γιατί έχουμε φτάσει σε 150. Έλα. Γιατί είπες, γιατί έχω το negative. Γιατί έχω το negative. Έχουμε φτάσει σε 150 βάθος. Τρεχόσεις μέρες από εμάς. Μπορεί να είναι από πάνω μας. Από πάνω μας, να ακούμε κι εμείς. Σίγουρα είναι από πάνω μας, έτσι κάνει και στο κανονικό το Silent Hunter. Και τώρα θα πετάξει βόμβα. Βυθό. Νομίζω κάτι άκουσα, ναι, κάτι πέταξε παιδιά. Βάζω full speed. Splash, άκουσα. Πρέπει να πέταξε αυτή τη μαλακία το βαρέλι. Γυρνάω στην προηγούμενη πορεία, περίπου 17. Αυτό τώρα το ακούω 130 μοίρες. Θα σου πω αν φεύγει... Αντώνη, γιατί έβαλες full speed και δεν το βάλες σιγά σιγά να φύγουμε? Γιατί μας έριχνε βόμβες. Δεν βάλεις full speed. Να, τώρα δεν έφαγες. Αυτό σου λέω δεν τη βάζεις. Γιατί δεν τη βάζεις? Ποτέ δεν βάζεις full speed. Άμα παίζεις Silent Hunter, το ίδιο ακριβώς. Αυτό είναι λάθος. Silent Hunter... Γιατί το
να βρεις και τις μηχανές, ακούει τις μηχανές. Και βάζεις ίσα ίσα την πρώτη ταχύτητα, τη silent, και καλά πάει. Ακούω και το κοινό μου πίσω. Τη dead slow που λέει. Είναι στα 2 πίσω μας, στα 170. Στα 2 χιλιόμετρα πίσω μας ακούγεται. Τρία τώρα. Τέσσερα. Το έχω βάλει να πηγαίνουμε πάνω και θα φτάσουμε στα 200, θα σκάσουμε κάτω. Να ανοίξω negative. Μηχανές το ακούγονται στα 5 χιλιόμετρα. Θες να πάμε πάνω, θες να κάνουμε. Πρέπει να πάμε πάνω. Αυτό είναι να ξέρετε στις 170 μοίρες από εμάς. Δηλαδή πίσω μας. Κάθαμε πάτο. Θα αρχίσει να πλημμυρίζει τώρα, να ξέρετε, από την πίεση. Ράθ, κάτι γίνει με το... να μην είναι αέρα και νερού. Ήτανε γεμάτη νέκατη, βρε, γι' αυτό. Δεν ξέρω τι ήτανε. Έχουμε περάσει τα 200 μέτρα. Πάρ' το, άκου εδώ. Ξέρετε, είναι στα 3 χιλιόμετρα στις 200 μίλες από εμάς. Εξπέρνουμε ύψος. Σε αυτή τη φάση, ναι, έχουμε και τα πτερία από ό,τι είμαστε εντάξει. Πλησιάζει από πίσω. Το αριστερά είναι ο αέρας και το δεξιά είναι το νερό. Το για τους μοχλούς λες. Το ballast tank pressure valve είναι το αέρας. Ναι, οι δεξαμενές. Δηλαδή οι δεξαμενές ανοίγουν από το μοχλό που πάτησες πριν εσύ, που είναι η πίσω δεξαμενή, και από το μοχλό που πάτησα εγώ, που είναι μπροστά. Τα δύο κάτω καντράνε αριστερά και δεξιά, βλέπεις την αριστερή και τη δεξιά τέτοια, δεξαμενή. Όσο νερό έχουν, δηλαδή τώρα είναι σχεδόν γεμάτες. 45. Και στο κεντρικό καντράνο το μεγάλο, βλέπεις πόσο αέρα έχουμε για να τις αδειάσουμε από νερό, άμα χρειάζεται, δηλαδή τώρα έχουμε θέμα.
αυτό φουλάρι στα 200 ξέρω και έχουμε 100. Και όσο πιο κάτω είσαι, όσο περισσότερο βάθος έχεις, έχεις τον νόμο του boil, οπότε τόσο περισσότερο αέρα θες γιατί συμπιέζεται. Δηλαδή τώρα δεν... Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς δεν πρέπει να τα ανοίξουμε για να βάλουμε αέρα. Αν για να ανοίγουμε. Το έχω αφήσει λίγο να ανεβαίνει με τα πτερίγια για να μην χαλάσω πάρα πολύ αέρα και μόλις ανέβει λιγάκι θα το ξανανοίξω. Μόλις ανέβουμε απάνω μπορούμε και με τον κομπρέσορ να γεμίσουμε αέρα. Άκου, ακούς το κονβόι καθόλου. Μισό γιατί τώρα σταμάτησα να το σώνω, μισό λεπτό να το ελέγξω. Λοιπόν, να ακούω πίσω μας 2 χιλιόμετρα χωρίς σόναρ όμως. Στις 150 μοίρες από εμάς. Ανεβαίνουμε με τα τερίγια, ξέρω εγώ, αλλά ο αέρας έχει σχεδόν αδειάσει. Οπότε κρατά λίγο καμπάτσα και τα αφήνω να ανέβει μόνο του. Κάτω 40 μοίρες από εμάς. Έχουμε και θέμα με τον Bills. Τον Bills μπορώ να το ανοίξω ενώ είμαι. Δεν αυγό σε πλεύση. Δεν ξέρει κανείς, ε. Για ξαναπεστώ, τι είπες. Άμα μπορώ να τα διάσω όταν είμαι βυθισμένος. Το Bills για βοήθησα με τι είναι. Είναι αυτό μωρό που γεμίζει κάτω νερό και πρέπει να το... Ό,τι νερό έχει πάσει, ξέρω εγώ, που είναι αυτό το pump που τα πετάει έξω. Μπορείς, δεν μπορείς. Όταν είσαι μέσα στο νερό, αν και καλά, να κάνει προς τα πάνω, να το αδειάσεις, ναι, γίνεται. Αλλά είναι το νερό που έχει σχωρήσει μέσα στο τέτοιο. Τα νερά που έχουμε πάσει. Ναι, αυτά που στάζουν και καλά. Τα ανοίγω. Ναι, είχαν αντλία. Αλλά όλα αυτά κάνουν θόρυβο, μπορεί να σε βρει το... Λοιπόν, δεν έχει τα σόναρ, είναι δεξιά μας, 90 μοίρες. Πάλι στα... περίπου... μισό. Τα δύο είναι, τώρα 70 μοίρες. 2 χιλιόμετράκι. Άμα πας με δεκάλια σου πάνω στο τέτοιο της εξαμηνής, στο πήγες στην βελόνα της, θα δεις ότι κινείται λίγο αριστερά. Αυτό γιατί χάνουμε, ανεβαίνουμε προς τα πάνω, ξέρω εγώ, και μειώνει την πίεση, άρα ο αέρας που έχει μέσα μετάει έξω ήδη, με τον αέρα που έχει ήδη μέσα. Να ξέρετε ότι έτσι όπως πάμε σε λίγο, θα το έχουμε κάποια στιγμή μπροστά. Πάει 40 μοίρες. Κάνεις λάθος. Αυτός θα μας έχει πίσω του. Εμείς θα το έχουμε μπροστά. Καλό είναι όταν φτάσεις σε περισκόπιο να το σταματήσεις αυτό το. Η βελόνα για το περισκόπιο που φτάνει μετά στα 30 ή στα 20. 14, 12 είναι μικρή και 14 με η... Άρα ο Μίτσος στα 20 πρέπει να ισιώνει λογικά. Είναι δύσκολο να το ισιώσεις γιατί έχει ήδη πίεση μέσα και η πίεση του αέρα πετάει ήδη το νερό από μόνη της.
οπότε πρέπει να παίξει πολύ με τα πτερίγια. Με το aft, το diving plan αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι. Πιστεύω σε κάνα 30 δευτερόλεπτα θα τον έχουμε μπροστά μας στις 30 μοίρες που θα... τις πηξίδες. Νομίζω δεν μιλάει, τι έπαθε. Δεν έχει κρύο ο τρότος. Μίτσο! Έλα. Τι έπαθε, γιατί δεν μιλάει. Έπαθε να ανέβει, ρε μαλακατέρα. Σαν που έχουν σκάσει τα αυτιά από την πίεση. Θες να βγούμε επιφάνεια ή απλά να βγούμε περίσκοπο. Διαρκεί περίσκοπο, να δούμε τι σημαίνει. Ξέρετε, τον έχουμε μπροστά μας. Ωραία, στη μόλις μύτη. Βγούμε στα 20 πρέπει να ξαγεμίσω τις δεξαμενές εγώ. Αυτός δηλαδή ταξιδεύει, να ξέρετε, φουλ τώρα φουλ αριστερά. Από εμάς. Στα 20 δεν θα προλάβει. Αυτή τη στιγμή τον έχουμε... Όχι, ίσια τον έχουμε τώρα. Όχι, όχι, άλλο λέω, το Μίτσος, γιατί μετά τα 50 πρέπει να αρχίσει να γεμίζεις νερό. Στα 20 δεν θα προλάβεις. Θέλει και μια ώρα για να γεμίσουν οι δεξαμενές του, να τραβάνε. Εγώ λέω ότι ξέρω από το Silent Hunter, εσείς το παίζετε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει άδικο, εντάξει, μπορεί να είναι άλλος ο χρόνος, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που λες είναι σωστό, δεν είναι κάτι απίστευτο. Κι εγώ από το Silent Hunter ό,τι θυμάμαι. Μαλάκα, είναι άλλη φάση τελείως, έτσι. Ναι, όταν συνεργάζεσαι είναι καλή φάση. Άμα μου μάθεις και εμένα τι να κάνω. Θα γλιτώσουμε τον άλλο του μαλάκα και... Και όταν παίζεις μόνος σου, το χειρίζεις όλα μόνος σου. Χαίσαι μας. Αν και θα βγάλει ένα update... Ποιος θα μάθει navigation. Θα μάθω εγώ. Αν είναι το navigation σαν το Silent Hunter, μπορώ να μάθω κι εγώ. Να μάθω. Το ξέρω ήδη από το Silent Hunter. Αν είναι το ίδιο. Εγώ ξέρω το enigma μάθες. Έλα εδώ. Το βλέπεις σαν το navigation. Κλικάρε πάνω. Ωραία. Μάθε το. Δεν ξέρω, Ζουμάρη, είναι μέχρι αυτό που βλέπω τα 6 τετράγωνα, ε. Και ροδέλα. Βάλε και ένα στίγμα τη θέση μας, γιατί κάνω timestamp εγώ για να δω πώς πάμε και πού πάμε. Αυτά που έχω σημειώσει. Το έχει ήδη, βγάζει μπλε το μόνο. Το έχει ήδη, αλλά είναι σημειωμένο από πολύ πριν. Απλά δεν έχουμε πάρει πολλή απόσταση. Μέτρα. Αυτό άμα ανοίξουμε τα δεξαμενές και ακουστούν οι φυσαλίδες, θα μας ακούσει ο άλλος, λες.
Ας πει άκου, από όσο μακριά είναι. Τι πράγμα? Κανονικά όχι. 50 μέτρα. Κανονικά σ' ακούει και να κλάσεις, αλλά... Ενώ με τα δεδομένα τα τότε. Γιατί έτσι όπως ανεβαίνει στο οράμα της ανοίξης στη μέση της ερίδας, αυτό αρχίζει και ρουφάει ήδη. Γιατί ανεβαίνει. Στο 2,2 από εμάς. Απόσταση. Ναι, 2,2 απόσταση. 42 μέτρα. Τώρα 2,5. Ανοίγω δεξαμενές. Τον έχουμε στις 35 μοίρες επεξίδας. Τον έχουμε 35 μοίρες πηξίδας. Που 37-38 τώρα. Άρα ευθεία μπροστά μας δηλαδή. Ναι. Έστω. Το έχω πει πόση ώρα, τον έχουμε μπροστά μύτη τόση ώρα. Μόλις αρχίσει να ανεβαίνει, τον είχαμε μύτη κατευθείαν. Μαλακίες, έχουμε και το πύλι, σπάζουμε. Σχεδόν ίδιο είναι. Με το Silent Hounder. Εντάξει, είναι λίγο σαν να πετάς το War Thunder και σαν να πετάς το Sukhoi, ξέρω εγώ, το 25. Ναι, όχι ότι είναι εύκολο. Αλλά ότι μπορεί να κάνεις πλήγηση μπορείς. Να βρεις το στόχο ακριβώς που είναι. Πώς έχει μέσα. Ακουά. Ναι. Για πες μου ακριβώς τώρα. Ράδι, γιατί βγαίνουμε κι άλλο πάνω τώρα. Τα έχω ισχυώσει τα πτερίγια. Κάνε τα προς τα πάνω. Πρέπει να ισχυώσεις, Μίτσο, και να γεμίσει νερό. Και να σταθεροποιηθεί. Κάνε το πίσω κάτω. Αστάσου. Έχουμε και τον Bills και είναι δύσκολο να τους ανθρωπίσω. Ναι, βγαίνουμε πάνω πάλι όμως. Τώρα θα κατεβούμε κάτω πάλι. Ωπα, κατεβαίνεις. Τώρα βουτάει γάματα. Ρε, πού στα. Τώρα κάπου είμαστε σταθερά. Υπάρχει ιδέα μας. Πάρ' το φακό δίπλα μου. Τι? Το φακό πάρα από δίπλα μου. Ανεβαίνει, ανεβαίνει πάλι. Το πίσω σου πτερίγιο είναι πάνω. Ναι, εγώ το έκανα λίγο να ανέβει. Στο 12 θέλω να σταθεροποιηθεί, αλλά θέλω να σταθεροποιηθεί, μην φτάσει πάλι 10. Έφτασε. Βγήκαμε έξω. Βγήκαμε έξω. Γαμώ το σπίτι ρε φίλε. Δες αυτό το περισκόπιο, τον βλέπεις? Είμαστε έξω. Τελευταία φορά τον άκουσες 37 μοίρες πηξίδες. Έδει μπροστά και λίγο δεξιά. Ωραία, γεμίζω κομπρέσο. Ωραία.
Τα αφήνω στις 10 μοίρες. Κοίταξε να το σταθεροποιήσετε, δεν γίνεται. Ναι, τι να έχει και έξω πίσω. Πακούς να τις απόστοπε. Άμα δεν γεμίσουν τις μαλακίες τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να ξεχαρίσουμε. Ανοίγονται για πρέπει να σας αφήσω. Το βράδυ θα τα πούμε ρε. Έχει επιστρέψει στα καράβια τώρα. Γεμίστε τα μπαλάστς. Θα πούμε πάνω στο βαφτιστήριο ρε. Τις λαμπάνες και αυτά. Δεχόμαστε, δεχόμαστε. Ναι. Τι κάνουμε? Δεν ξέρω για να σταμάσεις αυτή η μαλακιά μόνη της. Πάτησε μάλλον. Κινητήρες σταμάτησαν ρε μαλάκα, τι δεχόμαστε? Κινητήρες γιατί σταμάτησαν? Ηλεκτροκινητήρες γαμήθηκαν ρε φίλε. Αφού είμαστε diesel. Αφού το είχα γίνει σε diesel και να γεμίζει κιόλας, να φορτώνει. Πήρανε νερό μάλλον. Από πού πήρανε νερό μωρέ, αφού είμαστε πάνω. Ωραία, πούστε. Γιατί ήταν τα περίγια του, ωραία, πούστε. Θα άφησε στις 5 μοίρες άμα μπορούμε. 47. Εγώ, για να μην ξαναπέσουμε κάτω. Για να μην ξαναπάρουμε τέτοιο. Για να μην πτυγούν οι μηχανές, γιατί τα μπάλα είναι γεμάτα.
σταματήσω τα φιλαράκια. Αυτή η πλακή το μικρό μας κυνηγούσε. Το τάμα του μόντελ του πρέπει να είναι πάρα πολύ αρχικό, δηλαδή είτε βυθίζεσαι είτε δεν βυθίζεσαι. Για τώρα. Πού να είσαι άμα σου χτυπήσει με τροπή να δεις, απλά σκόνη και τέτοια. Δηλαδή αυτός που μας έριξε πριν δεν πρέπει να μας είχε κάνει ζημιά ξέρω εγώ στα μπάλαστα, αλλά προφανώς δεν υπάρχει αυτό ακόμα.
Πολύ μάρα. Τους κυνηγάμε τώρα. Να σου πω το ξαναδώσω. Άμα θες. Κάμε βγείτε. Όπως είμαστε εδώ. Μπορούσαμε, έπρεπε βασικά να ανοίξουμε ένα καράβι με το gun, να το καθυστερήσουμε, να το χτυπήσουμε τις μηχανές για να μείνει πίσω, ώστε να φύγουν αυτοί μετά και να μας μείνει ο μαλάκας. Εδώ είμαστε. Άκουα! Τράβα στο πόσο. Καλά. Κατεβαίνω 10 μέτρα. Δίζελο κινητήρια. Κάτσε, μέχρι να γυρίσω τα μπάλα σε όλα αυτά. Είναι κάτι. Electric engine. Πώς έγινε αυτό, γιατί δεν σε βλέπω μπροστά. Πάνω το κάνω. Με φρήκανες πολύ, άσχημα. Πάνω ρε τελεύω. Βες στα 20 μέτρα μας. Μια μία, πας στα 20. Θέλεις να μας ρίξεις 20 μέτρα. Όταν παίζω μόνος μου για να γλιτώ τον χρόνο, το κάνω με το negative. Αλλά τώρα το πάμε χαλαρά. Πάλι 15. Να 5 μία στα φτερίγια. Ακόμα αν βρεις κάτι, πες μου. Τριακόσιες πέντε μοίρες πηξίδας. Ράθε, έλα στο Βύθιση. Γύρνα το, σύγκυρα. Ας πηξίδας, σε μάτια. Α, πάντο πηξίδας. Πόσες είπες? 305 ήτανε. Για άκου το λίγο, γιατί μπορεί να δουν και οι μηχανές μας. Και επιβεβαίωσε όχι τους ελόγιωτα. Έλα. Άκου το λίγο πάλι, γιατί μπορεί να ήταν μήπως ήταν οι μηχανές οι δικές μας. Το γύρισα όλο εκεί, ακούγεται, ξέρω εγώ. Αλλά είναι πίσω δεξιά. Ήταν. Είσαστε escape. Τώρα είναι, πρέπει να είναι σε 90 μοίρες down. Περίμενα σου. Παίζουμε Wolfpack. Οκ. 90 μοίρες. Άρα γύρω να πάμε και εδώ. Βάζω και full speed. Στην τυζελοκινητήρες είμαστε να ξέρεις. Στο έξω ηλεκτρική είμαστε. Πήγε 6 ώρα. Νταλαΐο. Αν πήγε 6 ώρα πρέπει να κάνω εκπαίδευση στον καινούριο. 6 και 20. Ναι. Δεν πέρασε αυτό το καινούριο όμως. Μου στέλνει μήνυμα στο στιγμή, είμαστε φιλαράκια. Ωραία, τεύθυ γράμμη σας στα 15. Για να δούμε τώρα μέχρι πώς θα φτάσει. Πάω στα τάκ. Πες του άκου να κατεβάσει το Wolfpack. Καινούριος. Να κατεβάσει το Wolfpack. Αχ, για λίγο ρε μαλάκα. Λοιπόν, φίλε, άρμα 3 δεν έχεις να παίξεις, ναι, κατέβασε το Wolfpack. Αλλαγή σχεδίου. Ωραία, τώρα πάμε 301, ξέρω εγώ. Το σου. Λίγο πιο δεξιά από εμάς είναι δηλαδή, τσοκώ. Ωραία, γυρνάω 300.
μπάλαστ. Βάλε άλλες 3 μοίρες. Πρόσκει με μας πει πάλι και που πάλι επιφάνεια. Άντε πρέπει να πει επιφάνεια. Όχι. Εντάξει. Τώρα θα βγούμε όμως έτσι όπως είμαστε. Έτσι είμαστε. Γυρνάω σε δίζελ. Μαλάκα, θέλω να το βάλω το σώμα να είναι μέσα και έξω να βγουν τα περισκόπια. Πόσο δύσκολο είναι. Θες να το κάνουμε έτσι, ωραία. Ή άστο τώρα έτσι όπως είναι να πάμε με τον Diesel, να τους δούμε μια φορά και μετά το κάνουμε. Αλλά μην μεγάμας με τα μπάλας και με τα πτερίγια. Δεν θα το χειρίζεις όλο εσύ. Μπορείς να το κάνεις όμως να είναι σταθερό σε ένα σημείο, σε ένα υψόμετρο. Να το κάνουμε έτσι. Ωραία, χειρίζεις το όλο εσύ. Κράτα το έξω αυτή τη στιγμή και βάλε τις ζελοκινητήρες. Στο full. Το joint event θα γίνει, τελικά διαβάζω. Οκ. Άκουα, πού τους άκουσες τώρα. Έτσι ακούω, αφού είμαστε έξω. Στο και αυτό, τελευταία φορά. Τελευταία φορά τους είχαμε χέντα. Για τα οπτικά δεν έχω τίποτα. Είναι πάνω από 4. Ήτανε, τους άκουγα περίπου στα 4. Στα 4 χιλιόμετρα, γι' αυτό. Ωραία, ας να πάμε 3-4 λεπτά έτσι. Τελευταία φορά κάπου. Ωραία, μην είναι έξω. Άμα θες περισκόπι, παίζουν περισκόπι depth, να ξέρω. Γιατί όταν μου λες 20 ετών, καταλαβαίνω το βγάλω το έξω. Wrath and this is my crew. Πιάσε εδώ πέρα το dive plane controls. Ήταν τα πτερίγια. Λοιπόν, με το α και το d παίζεις με το μπροστινό πτερίγιο. Με το μπελάκι αριστερά και δεξιά παίζεις με το πίσω. Για να κατέβεις πρέπει να τα κάνεις και τα δύο να είναι στο negative. Δηλαδή με το α για το μπροστά και με το αριστερό για το πίσω. Και... Με τα πτερίγια είναι τα δύο κάτω που βλέπω, σωστά, που σημαίνει ότι για να κατέβω το ένα πρέπει να πατήσω το α και το άλλο το αριστερό, ναι, για να ανέβει προς τα πάνω. Είναι λίγο περίεργο έτσι όπως είναι, δηλαδή η βελόνα για να κατέβεις πρέπει να πάει να κατέβει προς τα κάτω και στα δύο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το ένα κάτω και το άλλο πάνω. Είναι... Α, δεν είναι όπως είναι το σχήμα του αμπτερίου. Ναι, είναι λίγο περίεργο, δεν είναι. Είναι... Αλλά αρκεί να το θυμάσαι αυτό. Όταν οι βελόνες πάνε κάτω, πας και εσύ κάτω. Όταν οι βελόνες πάνε πάνω, πας και εσύ πάνω. Μπροστά σου έχεις δύο θερμόμετρα. Μαλακίες τέτοιο. Το πρώτο θερμόμετρο είναι σαν να λέμε ότι είναι τόσο ορίζοντας κάπως. Δηλαδή, περίπου πόσες μοίρες κοιτάει η μύτη, ας πούμε, σε σχέση με τον ορίζοντα. Δηλαδή, τώρα που είναι το μπλε, τώρα που είναι περίπου στο κέντρο, είμαστε ουδέτεροι. Άμα πάει προς τα πάνω, έχει ανωδική φορά το τέτοιο και άμα πάει προς τα κάτω, αντίστοιχα. Αριστερά, το δεύτερο θερμόμετρο, είναι ένα βαθύμετρο που είναι πολύ ευαίσθητο και είναι για έτσι λεπτές, ας πούμε, λεπτούς χειρισμούς. Να, όπως το περισκόπιο, ξέρω εγώ, αυτό έπρεπε να το παίζουμε με αυτό, το αριστερό θερμόμετρο, ξέρω, το βαθύμετρο, ουσιαστικά. Φεύγουμε από αυτό, πάνω-πάνω, τα δύο καντράν, αριστερά και δεξιά, κόκκινο και πράσινο, αντίστοιχα, είναι οι μηχανές. Port, κόκκινο, αριστερά, hardboard, πράσινο, δεξιά. Τώρα βλέπεις ότι οι βελόνες είναι στο εξωτερικό, στην εξωτερική μεριά, που σημαίνει ότι πάμε προς τα μπροστά. Άμα ήταν στην δεξιά μεριά του καντράν η βελόνα, δηλαδή στο κόκκινο χρωματισμένο, θα είχαμε βάλει την όπιστα. Τότε. Αριστερά, τελείως, το μεγάλο ρολόι είναι το μικρό βαθύμετρο που πάει μέχρι τα 25 μέτρα. Δηλαδή, ό,τι σου δείχνει το θερμόμετρο, σου δείχνει και αυτά μέχρι ένα σημείο.
Και δεξιά είναι το μεγάλο βαθύμετρο, ναι, το οποίο πάει μέχρι τα 200. Δηλαδή, άμα μου δείξεις το αριστερό δεξιά 50 και έχει και 15, ας πούμε, ξέρω, αριστερά. Αν σου δείξει το 50 το δεξιά, το αριστερά θα σου τα έχει τερματίσει. Α, το άλλο θα μείνει 25. Α, εκεί μένει, εντάξει. Δεν το ξαναμηδενίζεις. Δεξιά, άμα περάσει τα 200, έχεις θέμα. Στα 270 κάνεις άλλη 4. Είναι, τα 200 είναι το όριο, ξέρω εγώ, το 270 είναι γάμισε, πέθανες. Ο visual. Έχω κάνει rudder δεξιά. Βρίσκονται μείον 5 μοίρες από εμάς. Το έχω βάλει να είμαστε στο συν 5 με συν 10 για να πέσουμε μπροστά τους. Όταν θες να κάνουμε βύθιση, πες μου. Για να πάρουμε λίγο ταχύτητα. Ωραία, τώρα πάρουμε ένα κόμπο, ξέρω. Για να γυρίσουμε τώρα π.χ. σε electric, θα πατήσεις πρώτα το electric, να κάνει το drin-drin και μετά θα πάει πάλι, ξέρω εγώ, full speed εκεί που το θέλεις. Για να... και αυτό ουσιαστικά δίνει διαταγή στους μαλάκες που είναι κάτω στο μηχανή. Για να γυρίσει σε diesel, πατάς πρώτα το diesel και μετά full speed, ξέρω εγώ, ή ό,τι άλλο θέλεις. Για να γυρίσει σε diesel και να φορτώσει, και να φορτίσει τις μπαταρίες, τις οποίες μπαταρίες τις βλέπεις στο μικρό κατράν, που είναι δεξιά από το πράσινο κάτω κάτω εκεί πέρα, το οποίο τώρα το βλέπεις είναι full. Πατάς diesel για να γυρίσεις diesel, μετά πατάς... Κάτσε πιο, ναι, αυτό πατάς κιλό. Α, κιλό, κιλό, disconnected from your channel. Κιλό, μπέ. Ακουά. Ναι. Μπες περισκόπη να κάνουμε μια απόσταση με αντίση. Ναι. Το πρώτο δεξιά. Πίσω. Το δεξιά πλοίο. Βλέπεις, μισό, ναι. Βρίσκονται ελάχιστα αριστερά από εμάς, γιατί το πρώτο δεξιά πλοίο είναι το heavy freighter type 4 με ύψος 28 μέτρα. 28, ναι. Είναι περίπου στα 2. Άρα 28-2. 56. Του μάριστο, ναι. Δηλαδή είναι στα. Έλα, το 56 το βάζεις πάνω στο. Στην απόσταση. Κάνω δεύτερο ράντερ. Έτσι είναι και τα. Έτσι είναι και τα όργανα πάνω, αν θυμάμαι καλά. Για την απόσταση. Τώρα για την ταχύτητα το πας με το χρονόμετρο, θυμάμαι. Έχω ευθυγραμμίσει ράντερ, να ξέρεις. Ωραία. Periscope death με electric, έτσι.
κλείνω και τα πίσω. Α, open day, ρε. Τα έχεις κλείσει. Το σκέφα μπάς του. Το γυρνάς να λέει open, δηλαδή, για να πας τώρα είναι κλειστό. Ωραία. Θα σου πω μόλις γυρνές θα το κλείσεις. Είσαι μέσα, Σάκης, έτσι. Ναι, ναι, είμαι μέσα. Γεια σας, παιδιά. Δεν σου λέγανε να κατέβεις πίσω, τέτοια να μου έξω. Ωραία, το πρώτο έχει γεμίσει, ας ακολουθήσουμε για το πίσω. Κλείσα από. Πες και να το άκουσες κανένα κουτούπ. Μαλακά. Δεν μην είναι αυτό. Δύο άσπρες κεραίες, μία προς μία πίσω και, και μία πιο μπροστά. Βάρω στην πίσω και καπηλωτήσω. Πήγαμε στα 8 μέτρα τάν. Γιατί χάνουμε, γιατί ανέβαινε μέσα. Έχει σταθερό τώρα περίπου στα 6. Άμα δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τέτοιο είναι. Ναι, θα πλησιάσουμε. Όχι, έχει πάρα πολλά πλοία. Εδώ βρίζει ρε μαλάκα. Πάω στο Μέρσαμ και πες μου εσύ πρώτα. Έχω βάλει στο Island. Το φουγάρο που είναι. Γιατί στη μέση είναι η γέφυρα. Στο Island είναι. Όχι, το Island είναι mid. Δεν έχει σημασία που είναι η γέφυρα. Έχει σημασία πόσες γέφυρες, πόσο Island έχει. Μπορεί να έχει τρία island. Ρε αγόρι μου, πάνω, στο recognition manual πάνω, άμα πας στα merchants, έχει κάποιες επιλογές, agent placement. Ωραία, ωραία. Το agent placement είναι το φουγάρο. Πού είναι αυτό? Στη μέση. Ωραία, το βάζουμε στο AMID. Στο super extractor είναι και καλά, αν είναι passenger είναι μεγαλύτερο από το 1 τρίτο. Δεν είναι passenger. Είναι split, έχει δύο. Είναι το 1 τρίτο. Και καλά έχει σαν δύο ξεχωριστά που προεξέχουν πάνω στο πλοίο. Ενώ το compass είναι το 1 τρίτο πιάνει του πλοίου μόνο. Όχι, ένα είναι. Ωραία. Θα βάζουμε compass και μου λες τώρα πόσες νησίδες έχει. Πόσα islands, δηλαδή μπορεί να έχει και 2 και 3. Και πρέπει να τα διαλέξει όλα. Το τέρμα δεξιά. Δεν σκέψω ότι αν είναι flat τελείως. Πόσες νησίδες έχει πάνω? Μία, στο κέντρο μαζί με το φουγάρο. Και το άλλο είναι flat, έτσι? Τα υπόλοιπα είναι flat, ναι. Ωραία. Και τώρα πάμε στα mast. Εδώ νομίζω το πας από... Τα γράφεις από πίσω προς τα μπρος. Απλώς τώρα δεν τα θυμάμαι πως πάει, ρε φίλε. Τα γράμματα. Ας το πες έτσι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι το Type 4. Δεν είμαι σίγουρος. Router συν 15. Router συν 15. Ποιο είπες ότι μπορεί να είναι? Το Type 4.
Τσεκάρε τώρα φίλε, δες γίνει και στο περισκόπ και δες. Αν και πίσω, πίσω από τη μηχανική αρέα με την προστά μηχανική αρέα δεν είναι ίδια. Και άρα άμα είναι πιο ψηλή η πίσω είναι, πιο ψηλή. Είναι πεντάρι. Αν είναι οι άλλες οι δύο στο ίδιο ύψος. Κάτσε ρε μπορεί. Μπροστά είναι πιο χαμηλή. Έχει μία πίσω, δύο μπροστά αυτή η γέφυρα. Δεν είναι πεντάρι. Α, μία πίσω, δύο μπροστά. Ναι. Τότε είναι... Και είναι πιο ψηλή, είναι το, είναι το Type 12. Heavy Freighter Type 10. Έχεις δύο island στη μέση και μπροστά. Έχεις composite superstructure. Έχεις μηχανή στο κέντρο. Και έχεις mast, mast, funnel και mast. Λοιπόν, ξεκινά. Πες το. Έβαλες a midship. Composite, composite mid front, και front. Mast, mast, funnel και mast. Δηλαδή MM, FM. Για το full δεξιά αυτό που είναι τώρα στις 259 μέρες. Γυρνάω άλλες... Type 10. Ναι, Type 10. Γυρνάω άλλες 15 μέρες δεξιά. M, 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 σωστό. Ωραία, ύψος αυτό έχει 34. Και πώς το γράψεις το MMFM? Κάτω δεξιά το λέει. Ναι βρε. Το γράφεις το κουτάκι. Α, και καλά το πιάνει. Πού το βλέπεις? Α, λοιπόν, άμα είναι τέτοιο κατάρτι είναι must. Δηλαδή το πιάνεις από αριστερά, το πρώτο ξέρω εγώ μπροστά στην πλώρη μέχρι πίσω. Δηλαδή έχεις κατάρτι, must, must. Φουγάρο, funnel, F, must, must, F, MMF. Και ένα κατάρτι πίσω, δηλαδή M, M, F, M. M, M, F, M. Ο γερανός είναι νομίζω king, είναι king, king must κάπως έτσι. Οπότε είναι κάπα. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει γερανός, οπότε έχει μόνο must. Εγώ μπερδεύτηκα στην αρχή. Αν και το άλλο είναι πιο κοντά μας, το δίπλα του. Άρα είχε δύο νησίδες, σωστά. Ωραία, μετράμε το πιο κοντά του, δηλαδή. Τώρα πάμε το κοντά του. Άρα είναι aft, πίσω είναι το engine. Composite δεν είναι. Composite, ναι. Composite. Islands. Islands aft και front. Aft. Και front, ναι. Front. Είναι ναι, αυτό που κάνει το σκαρί του, ρε. Το ύψωμα που παίρνει το σκαρί. Το σκαρί του. Έχεις δύο κατάρτια και funnel. Δηλαδή MMF. MMF. Σου βγάλε 700. MMFM. Γιατί έχει στο τέλος καρτάρι. Κοιτάω το αριστερά εγώ. Εγώ κοιτάω όχι το πρώτο, το δεύτερο. Αυτό που είναι πιο κοντά μας. 350 τώρα. Ναι, ναι. Αυτό με τα δύο τα μεγάλα τα κατάρτια στη μέση. MMF, άρα είναι medium tanker type 49. Ή όχι, το type 56. Είναι πάρα πολύ κοντά. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, δεν κοιτά το μισό κατάρτι. Έχει πολλές μαλακίες. 4 και 4 βγάζει. Άρα κανένα δεν είναι από αυτά που βγάλετε. Εμένα μου βγάλει 4. Εμένα 4 μου βγάλει. Δεν είναι αυτό το πράγμα μέσα. Να κάνει κλίση σωστή. Περίμενε το παιδί. Α, είναι και πάνω. Περιμένει μωρά. Δεν βλέπω κορβέτα όμως, δεν βλέπω άμυνα.
Θες να σου κάνω μια αποστασιομέτρηση με τον Gun, να τελειώνουμε. Κάνε. Μπορούμε να βγούμε και έξω τελείως τώρα, αφού δεν έχει άλλο. Τώρα την κάνω πάω στον άλλο, περιμένει για να μην σε... Πάω speed. Απλά αν μας δούνε τώρα πάνω και μας δούνε θα γυρίσουνε κόλλο πάλι και πάλι θα τα κυρίναμε. Θα τα χτυπήσουμε τη μηχανή ρε και θα πάνε πιο αργά και θα τα φτάσουμε. Και δεν έχουν και άμυνα, ποτέ δεν μας νοιάζει τόσο. Αυτά είναι για να το έξω, θα είμαστε πιο γρήγορα. Left your channel. Πόσο είναι περίπου? 15. Αμιλώνω ταχύτητα. Users joined your channel. Και ένα άλλο αριστερά μας, περίπου 30 μέρες αριστερά μας, το οποίο έρχεται πολύ όχι παράλληλα, πολύ κάθετα με την πορεία μας και είναι κοντά μας. Τι είναι, πώς θα κάνεις αποστασιομέτρηση τώρα, γάμισε με. Θες να είσαι έξω στο κανόνι? Περνάει ο πίτα και φωτίζει τον καπνό του, πως είμαι καλύτερος.
στα κύλια. Κύλια, κύλια. Στο έλεγχο, μαλάκα τι πάνε. Ψάρισα. Ο άλλος πάνω είναι 15 φρονών. Και ο άλλος τον έκανε και κατέβασε μόνο του και από όλους. Ρε πού είσαι αυτό το σουνάκρε μαλάκα. Μαλάκα το λέω πόσο χρόνο, είναι 15. Ρε πού είσαι λέω. Και το λέω περίμενε. Του λέω γιατί οι κανόνες γράφουν άλλα. Γιατί τι κάνει τώρα. Δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Δηλαδή το έχουμε κάνει, το έχουμε ξαναπάθει έτσι. Γιατί είπαμε άντε να περάσει. Ναι, και... Εντάξει, εμείς θέλουμε μεν, αλλά... Εντάξει, πόσο σ' άλλη δηλαδή, έλεγε. Αλλά τι απ' τώρα τον έβαλαμε και κατέβασε πόντς. Ρε. Τέλος πάντων, τι άτομα του πω του χρονάρθει, οπότε κλείσα 16. Τέλος πάντων. Μαλακία. Πρώτα από τα κλίνια. Καλά. Ο άλλος έμπασε πολύ νερό. Και μια που είσαι έξω γράψε και μια στον χώρο. Μαλάκας είστε. Άμα θέλετε κάτι για σήμερα και δεν έχει κανονιστεί κάτι, έχω έτσι. Κάτι, αλλά άμα θέλεις, καλύτερα να το ανακοινώνεις από λίγο πιο νωρίς και ο περίμενος ώστε να υπάρχουν κάποια άτομα έτοιμοι και να είμαστε έτοιμοι, να το ξέρουμε. Ναι. Όχι, το ξέρω αυτό, ναι. Απλά έτσι, αν θέλετε κάτι και σκυλοβαριόμαστε. Όχι, απλά είναι στο ραλιόν. Ναι, μωρέ. Κοντά. Με γαμάει λίγο έτσι όπως κοινάει, καλά. Πάω τον άλλο εδώ. Τι είπα, δεν υπάρχει εγγραφή. Θες να βαρέσεις εσύ. Πάνος. Το πάμε να αλλάξει.
Βλέπω αυτό μπροστά, να σκάσω. Μπεις τώρα, από τι θα κάνεις. Μάλλον όχι, γιατί σε λίγο θα πάω εγώ. Να ρωτήσω κάτι, αυτό πρέπει να παίζεται δηλαδή μόνο με πετάδα. Γιατί πήγα μόνος μου και είναι πολύ μανίκι να τα κάνεις. Και μόνο στο παιδί είναι μανίκι, αλλά εντάξει, 2-3 άτομα σε κοντρά. Απλά άμα είσαι πάνω από 2 άτομα θέλεις να κάνεις τα μέσα. Πάντως έκανα αυτό που δεν μπορούσες να κάνεις στο Silent Hunter. Να βουλιάξεις το υποβρύχιο να ανοιχτεί και καταπαυτεί. Το πρώτο πράγμα είναι εκεί να σε πω. Όπου να έπρεπε να σκάσει στο μπροστά ρε. Όπου να έπρεπε να σκάσει στο μπροστά ρε. Άμα το βυθίσεις, δεν θα αφήσει και το ορτήλιο. Θα πάμε τώρα. Ramming speed. Σε ένα παιχνίδι με τον Ραμαρά έριξα 3 τορπίλες και πιάσανε και οι 3 και από τότε δεν έχω ξαναπετύχει. Μαλακά, κατέβα λίγο στο τραπέζι. Βάλε μου την 3. Single shot. Βάλε την 3. Ροδέλα, ροδέλα. Σε 3 ρε μαλακά να κοιτάει το πελασμό. Έλα σ' άλλο. Ωραία, τακ περισκόπ είναι πάνω δεξιά, κομπλέ. Δώσε ταχύτητα πάνω, στη μέση είναι στο full. Ναι, ναι. Ωραία, τα βλέπεις που γυρνάνε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γυρνάνε γιατί γυρνάω, το κοιτάω εγώ. Range. Α, θα μιλήσουμε το πίσω. Ήτανε το range στο full. Α. Το range, το μόνο που σου δίνει είναι το χρόνος που αλλάζει. Για να δεις time of impact. Και μου δίνεις angle and bow. Angle of bow. Αυτό το ρυθμίζω εγώ. Τώρα γυρνάει. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν γυρνάει συγχρονισμένα, αλλά μπορώ να το ρυθμίσω και εγώ να το κάνω. Κατάλαβες. Άστο. Πίσω. Τι βυθίστη. Α, keep playing. Βυθίστη και το άλλο που είχε περίπου. Μία. Πόσες τορπίλες έχουμε ακόμα. Μία γεμάτη. Και άλλες 6 για που είσαι δίνα. Ωραία, δώσ' μου την επόμενη. Έτοιμη. Έτοιμη. Με το Angle of Bow πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ. Έφυγε. Το Angle of Bow, ρε φίλε, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά αλήθεια δεν ξέρω τι κάνει. Ξέρεις τι. Ποτέ δεν έχω καταλάβει τι στο πούτσο. Πέσα. Α, ξέρω εγώ τι. Στρίβει.
είναι, είναι η γωνία που έχεις, η γωνία που κάνει το που, προς τα που πηγαίνει ο στόχος, ωραία, με τη γωνία, με τη γραμμή που σχηματίζει το που είσαι εσύ. Να στο πω λίγο αλλιώς. Δηλαδή, σκέψου, μια γραμμή που πάει το πλοίο και μια γραμμή που τραβάς από το που πάει ο στόχος, η γραμμή που πάει ο στόχος και η γραμμή που πάει από το στόχος στο πλοίο σου. Αυτή η γωνία είναι αυτό. Όταν μεγαλώνει πάνω από τις, πώς το λένε, 90 μοίρες. Ναι, απομακρύνεται το πλοίο από σένα. Δηλαδή υπολογίζεις που κοιτάει το πλοίο, ξέρω εγώ, και λες περίπου πόσες μοίρες από μένα κοιτάει. Δηλαδή άμα είναι καρφί, το βλέπεις και πάει καρφί, ξέρω εγώ, κάθετα πάνω, 90 μοίρες, είναι 90 μοίρες. Όχι. Βασικά 90 μοίρες σημαίνει ότι είσαι από πίσω του. Στο βίντεο, το βίντεο το έχει αυτό. Πες ότι πάει ίστρε, παιδί μου, ο καράβης και εσύ πας north. Ωραία. Ωραία, εσύ σαν λεπτά. Πόσο είσαι? 90. 90, λάθος, ναι. Και άμα πάει προς τα east, ξέρω εγώ, είναι bow right. Άμα πάει προς τα west, είναι bow left. Αυτό υπολογίζει περίπου πόση γωνία θα δώσει την τορπίλη για να τη στρίψει. Δηλαδή άμα τον έχεις πλάτη τελείως, ξέρω εγώ, είτε απομακρύνεται είτε έρχεται σε ένα κατά πάνω σου, ξέρω εγώ, είναι 0 μοίρες. Γιατί δεν παίρνει καθόλου στροφή η τορπίλη. Επίσης μπορούμε απλά να γυρίσεις το περισκόπιο στο 0 και να γυρίσω και εγώ το άγγλο διπό στο 0 για να το ματιάσεις. Δηλαδή να υπολογίσουμε πέρα. Πρέπει να κάτσεις το attack περισκόπιο. Κοίτα να το βάλω στο 0, κοίτα. Ωραία, γύρω το και πες μου. Στρίβεις καθόλου. Να, ναι. Ευθεία μπροστά μας, ναι. Είναι, ναι, μπροστά μας στις 2 μέρες περίπου. Πάνε στο... γύρνα το στο off και ρίξε manual. Γυρνάω στο off. Πάνω δεξιά που ήταν στο attack periscope, γύρνα το στο off. Α, είναι ότι δεν ρίχνει. Ναι. Βάλει στο off. Όχι, στο attack periscope ήταν καλά. Το attack, ναι, periscope ρίχνει αυτό που κάτσε στο attack periscope. Γίνα το στο off για να ρίξει εσύ από εδώ. Ωραία, για. Και βάλε εδώ τις ρυθμίσεις σου, target torpedo speed και μαλακίες. Εγώ θα σου κρατάω να είναι στο 0 αυτός. Τώρα έφυγε. Γυρνάω τάκ περισκόπ και παίρνω τάκ περισκόπ για να βλέπω τις γωνίες του. Τα υπόλοιπα τα έχεις ρυθμίσει. Είναι μιλισμένα όλα. Δηλαδή όπου κοιτάει το τάκ περισκόπ και ακριβώς θα πρέπει να κοιτάξει το τέτοιο. Ωραία. Θα παρήξω λίγο μπροστά του. Και τις υπόλοιπες έτσι τις έχω. Υπάρχει μια δεύτερη. Άμα δεν στείλει. Και τις υπόλοιπες έτσι τις έχω. Αλλά και αυτή θα φύγει πολύ τέτοιο. Αυτή θα φύγει πίσω του. Τόσο σου. Ένα αγώνας, επιστρέφει δεξιά αυτός. Όχι, όχι, εντάξει.
βάθος. Α, το depth. Ωραία. Βάθος βάζω στα 3 μέτρα. Εκεί είναι μια χαρά. Τώρα, αν είναι αυτό που μιλούσαμε, είναι στα 4, αν είναι πάλι αυτός. Δεν είναι, αλλά... Αυτός έχει angled bow. 10 μοίρες από εμάς μέσα. Αριστερά, μην 10 αριστερά. Πάρα πολύ κοντά και δεν σκάνε γι' αυτό. Α, target speed είναι full ρεσί. Ναι, αυτό το target speed θα έχει, ξέρω εγώ, 5 κόμπους, ας πούμε. User in your channel has timed out. Βάλε 4 κόμπους. Target speed ή το speed το σπίτι να το πάρει. Το speed το πλήμα να όχι, δεν το πλήμα να αλλάξει το speed το σπίτι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κολαράκι ή full. Το ήπιο βάθος. Είσαι ποιος την ήπια την τερπίλη. Ο τέρμα πέρα. Αυτή την έριξε εσύ. User has joined your channel. Την άκουσε άσχημα φίλε την πάση. Σου πάει πάντο τώρα. Όμως και πιο μικρός από αυτό που έχω. Να μάθουμε τι γίνεται με τις τορπίλες σε τέτοια απόσταση. Το πλοίο δεν ρίχνουμε. Καλά, εννοείται. Αυτό μόνο τυχαία υπολογίζει. Τα τελευταία.
βλέπεις και το trail. Δεν βλέπεις και που πάει το τορπίλι. Άμα έχει τίποτα γιατί το Τον αμέσως επόμενο λες. Για αυτό που είναι κοντά. Ναι, κάνει τι θέλει. Έχουμε αδειάσει λίγο. Σε περίπου ένα λεπτό θα σκάσει. Άμα σκάσει. Καμένο. Πάω να διασώσω τους επιζώντες.
να βρούμε. Καλά βρήκαμε. Έκλεισα το χάτς κατά λάθος και γαμήθηκαν τα πάντα. Α, διαλυματάκι. Ναι, ναι.